Αντίνε. Καλό μεσημέρι, Νούφρε, κύριε Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Όμως, αγορά ποδηλάτου. Υπάρχει ε? μεγάλο ενδιαφέρον από του πολίτε για αυτή την επιχορήγηση για την, για την αγορά ποδηλάτου. Γνωρίζουμε ότι από την 1η Νοεμβρίου θα είναι στην διάθεση του κοινού η ιστοσελίδα ποδήλατο.gov.cy, όπου podilato.gov.cy οπου εκει θα μπουν και θα αρχίσουν να κάνουν τι αιτήσει. Mm -hmm. Αναμένεται ότι θα υπάρχει και έτσι συνοστισμό mm -hmm. τι πρώτε ώρε, ο Νούφριε, Είπαμε ότι είναι 200 ευρώ σε όλου του δικαιούχου, mm -hmm. μέχρι τα 1000 ευρώ το ποδήλατο. Από εκεί και πέρα 800 ευρώ για τα άτομα με αναπηρίες. Ναι. Τώρα, οι αιτήσει θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητα βάσει τη ημερομηνία και ώρα υποβολή του. Για σκοπού προετοιμασία, το Υπουργείο ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται ότι κατά την φάση υποβολή τη αίτηση θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία. Mm -hmm. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα επικοινωνία, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητα, ενώ σε περίπτωση αμαία θα πρέπει να δηλώνει το αριθμό ταυτότητα αμαία. Όσο για την επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων, θα πρέπει ενδιαφερόμενοι κατά την φάση συμπλήρωση τη αίτηση για επιδότηση να επισυνάπτουν ο αντίγραφο κοινή ωφελία στο όνομα του αιτητή με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολή τη αίτηση, ενώ λογαριασμοί κοινή ωφελία θα γίνονται δεχτοί και στι περιπτώσει που είναι στο όνομα ατόμων πρώτου βαθμού συγγενείας με τον αιτητή. Ναι. Χρειάζεται αντίγραφο του δελτίου ταυτότητα και να πούμε ότι στην συνέχεια θα υπάρξει η έγκριση από την, από την ιστοσελίδα και ο, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να αποταθεί στο κατάστημα όπου θα παραλάβει το ποδήλατό του. Θα γίνει κανονικά η πληρωμή και στην συνέχεια... Θα το επιστραφούν τα χρήματα του δικαιούχου. Μάλιστα. Και στην συνέχεια θα επιστραφούν τα χρήματα, δηλαδή θα γίνει έμβασμα η επιδότηση. Και για να μπορεί να εξασφαλίσει την επιδότηση ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή, διεύθυνση, στοιχεία αγοραστή, τύπο του ποδηλάτου και τιμή πώληση συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστίθεμενη αξία, όπω προανέφερα, είναι στα 1000 ευρώ. Όλοι οι δικαιούχοι 200 ευρώ. Αν είναι κάτω από 200 ευρώ, θα δίνεται η πραγματική αξία του ποδηλάτου. Δηλαδή, αν είναι στα 180 ευρώ, τότε ο δικαιούχο θα λάβει 180 ευρώ και από την συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει και η φωτογραφία του ποδηλάτου αλλά και οι προδιαγραφές από το σημείο πώλησης έτσι ώστε να γίνει η επιβεβαίωση ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτούμενε προδιαγραφές. Σίγουρα και επιχειρηματίε στα μαχαζιά ε, που πολλούν ποδήλατα, Κωνσταντίνε, θα ενημερωθούν για τη διαδικασία και θα μπορούν να καθοδηγήσουν και καλύτερα τον πελάτη για το πώς θα λάβει την επιχορηγήση, αν και όπως μας την εξήγησες, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Συμπληρώνει τα στοιχεία σου, μια ταυτοποίηση μαζί με ένα ε, λογαριασμό ηλεκτρική τηλεφωνία, οτιδήποτε που μπορεί να ταυτοποιήσει ε, το πρόσωπο του, του αγοραστή. αγοραστή, του ετητή. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι απλή από ό,τι ακούγεται. Με ένα έμβασμα εκεί μετά την αγορά Α, θα το δίνεται μόνο αυτό το ποσό. Το άλλο που μπορεί κάποιο να, 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 να γίνει αναφορά, είναι στο οποίο ότι θα πρέπει κάποιο να. Έχει τα χρήματα δηλαδή για να κάνει την αγορά του ποδηλάτου και στη συνέχεια να λάβει την επιδότηση των 200 ευρώ. Μάλιστα. Βρήκε ποδήλατο, Κωνσταντινέ. Είμαι σίγουρο ότι αρκετοί από του πολίτε θα σπεύσουν τώρα για την αγορά ποδήλατου. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ο Νούφριε, 200 ευρώ. Γνωρίζουμε ότι με 500 ευρώ μπορεί να βρει ένα καλό ποδήλατο. Σημαίνει, για να το λε, σημαίνει να την έρευνα αγορά. Έχω κάνει την έρευνα και είμαι έτοιμο κι εγώ να. Να προχωρήσει στην αγορά να την Μάλιστα. Θα σε φέρω να μας πεις τις εμπειρίες μετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, κυρίε και κύριοι, να μιλήσουμε.